Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραδεχτεί ότι προδόθηκε από τους συμμάχους της τους Αμερικανούς σε ό,τι αφορά τις ανατινάξεις των αγωγών Nord Stream 1 και 2, ανέφερε στο κανάλι της το Telegram η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως είπε η Μαρία Ζαχάροβα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αλήθεια και να παραδεχτούν ότι προδόθηκαν από τους συμμάχους τους στα περιστατικά των Nord Stream. Επέστησε την προσοχή στη δήλωση του Ρώσου Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αλεξάνδερ Νόβακ ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο μέσω της άθικτης γραμμής του αγωγού Nord Stream 2. Σε αναλογή ανακοίνωση, είχε προβεί Gazprom ενώ λίγες ημέρες μετά, με ενεργειακός ρωσικός κολοσσός, ανακοίνωσε ότι ξαναρχίζει η ροή αερίου προς την Ιταλία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κατέληξε. Θα τολμήσει κάποιος να πει μετά από αυτό ότι η χώρα μας βρίσκεται πίσω από την πράξη δολιοφθοράς? Συμφωνώ ότι όντως είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουν την αλήθεια. Κάποτε όμως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να το κάνουν αυτό και να παραδεχτούν ότι προδόθηκαν από τους συμμάχους τους.